ως μία θετική εξέλιξη που ωστόσο δεν αρκεί, χαρακτήρισε τις εξελίξεις στο μέτωπο της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες. Έχουμε μία πρώτη καλή εξέλιξη, αλλά έχουμε σειρά ζητημάτων τα οποία παραμένουν ανοιχτά και που πρέπει εκ των πραγμάτων συντονισμένα να πιέσουμε πολλά από αυτά ή όσα μπορούμε από αυτά να βρουν να οδηγηθούν στο σωστό δρόμο της αντιμετώπισης επίλυσης πριν τις ευρωεκλογές. Η ελληνική πλευρά κατέθεσε 19 προτάσεις με στόχο την ενίσχυση των παραγωγών, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από ισχυρές συμμαχίες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ωστόσο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά και άλλες αλλαγές για να στηριχτεί ο αγροτικός κόσμος. Έχουμε ένα καλό πρώτο στοιχείο της πίεσης και της συντονισμένης δουλειάς που έγινε από τη χώρα μας και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη που συμμαχήσαμε, συνεργαστήκαμε και πετύχαμε. Δεν φτάνει όμως αυτό. Το επαναλαμβάνω. Το είπα και στη δήλωσή μου το πρωί, το είπα και στη επίσημη τοποθέτησή μου μέσα στη Σύνοδο. Δεν φτάνει. Εμείς επιμένουμε ότι μέχρι το πριν τις ευρωεκλογές οφείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πέρα από τα 19 αιτήματα που συνολικά έχουμε καταθέσει, που ένα εξ αυτών είναι αυτό που στον έβαλα μόλις τώρα, τουλάχιστον τα εξής τρία ακόμα. Το 2% της ΚΑΠ, των χρημάτων της ΚΑΠ που καταλήγει σε κάθε χώρα, να μπορεί η κάθε χώρα, κράτος μέλος που αντιμετωπίζει περιπτώσεις όπως η Ελλάδα με τον Ντάνιελ, να το αξιοποιεί, να το απορροφά χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες και γραφειοκρατικά προβλήματα. Να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων, αναπορρόφητων χρημάτων από έτος σε έτος, από πυλώνα 1 σε πυλώνα 2. Και τρία, και σημαντικότατο τρίτο ζήτημα, είναι τα οικολογικά σχήματα, τα οικοσχήματα. Και οι 19 είναι πολύ εύλογες προτάσεις, είναι ρεαλιστικές προτάσεις, είναι οι προτάσεις που πραγματικά γίνουν λύση στον Ευρωπαίο αγρότη αλλά και στον Έλληνα αγρότη. Πάντως, οι αποφάσεις για παρεκκλήσεις και αλλαγές στα πρότυπα καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθήκων θα αρχίσουν να ισχύουν μέσα στην Άνοιξη, ενώ εκτιμάται πως θα επιταχυνθεί η έναρξη των συζητήσεων για την επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Θα αρχίσουν δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα, εντός του 2024. Παίζουμε με ημερομηνίες, παίζουμε με λεπτομέρειες. Θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε και λίγο πριν τις ευρωεκλογές αλλά και μετά, αλλά και στη συζήτηση της νέας ΚΑΠ, που εκτιμώ ότι θα ανοίξει πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Πότε? Να είμαστε παρόντες. Πότε? Με ρεαλιστικές λύσεις. Κανονικά πρέπει να ανοίξει το 25, αλλά εκτιμώ ότι θα έρθει το 24. Μετά τις εκλογές, φαντάζομαι. Ακριβώς. Πρώτων πυλών, το άνοιγμα του συστήματος για την υποβολή δηλώσεων σχετικά με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της τρέχουσας χρονιάς. Ωστόσο, ο Μύρον Χιλετζάκη συμβουλεύει τους παραγωγούς να μην βιαστούν να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση, αφού αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Περιμένουμε το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, που το επόμενο Συμβούλιο θεωρούμε ότι θα έχουν ξεκαθαριστεί πάρα πολλά θέματα που δεν ξεκαθαριστήκανε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που έγινε χθες.